Επιτέλους μόνη. Όχι και μόνη. Θα πολύ μαζευτήκαμε εδώ πέρα. Εσύ, εγώ και οι άπειρες σκέψεις σου. Ακόμα και στις σκέψεις μου εσύ κατοικείς. Ας τα αυτά, Λουκάκο. Ας τα αυτά. Για πες μου, τι σε απασχολεί. Τίποτα, μωρό μου. Τίποτα. Σε έχω εδώ αγκαλιά. Ο Νικόλας είναι με τη Δάφνη. Ακόμα και ο Μάνος κάτι πάει να παίξει με την Εύα. Λουκά, κάποιος θέλει όμως να κάνει κακό στην Εύα. Και κάθε μέρα ετοιμάζει καινούριο σχέδιο. Και αν δεν μάθουμε το λόγο, αργά ή γρήγορα, μπορεί να πετύχει το στόχο του. Είμαστε πέντε άνθρωποι δίπλα της. Άνθρωποι όμως, μωρό μου. Όπως το λες, άνθρωποι. Όχι θεοί. Τι θες να πεις? Δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε? Μόνο αν λύσουμε το γρίφο. Αυτός ο γρίφος. Mm. Δεν κάνω και τίποτα άλλο όλη μέρα. Αυτό το γρίφο σκέφτομαι. Ναι, εμένα καθόλου τίποτα. Το περνάω από το μυαλό σου. Ναι, πες μου τώρα ότι ζηλεύεις ένα γρίφο. Mm. Τουλάχιστον βγαίνει τίποτα πολύ αυτή τη σκέψη. Καρποφορεί. Mm. Έχω κολλήσει στο θέμα της διαθήκης του Λαζαρίδη που είπες. Κάτι προσπάθησε να πει στην Αμαλία με αυτό το κόλπο. Ναι, το θέμα είναι γιατί όμως. Γιατί όλος αυτός ο χαμός. Τι κρύβει αυτή η διαθήκη και γιατί να σκάει αυτή η υπόθεση τώρα. Ίσως υπάρχουν κάποιοι όροι. Τι όροι? Ναι, αυτό είναι, Λουκά. Αν έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις στη διαθήκη, οι οποίες τώρα πληρούνται. Δηλαδή, ο Λαζαρίδης να μην έχει αφήσει κληρονόμους στη γυναίκα του και το παιδί του. Γιατί όχι? Θεωρητικά είχε προδοθεί από τη γυναίκα του. Και την άφησε απ' έξω, δηλαδή. Ναι, καλά, δεν θα είναι και η πρώτη φορά που μια διαθήκη είναι έκπληξη. Έκπληξη για μας. Γιατί κάποιος άλλος ξέρει. Ξέρει τους όρους της διαθήκης και προσπαθεί να τα ανατρέψει. Ποιος μπορεί να ξέρει, Λουκά? Καταρχήν οι μάρτυρες, Πυρτούλα μου. Λες οι μάρτυρες να κρύβονται πίσω από τις απόπειρες? Είτε αυτοί, είτε ο άνθρωπος που φυλάει τη διαθήκη. Λογικά η διαθήκη φυλάζεται σε ένα συμβολογραφείο. Λογικά ναι, εκτός και αν ο Λαζαρίδης την έχει δώσει κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης του. Κάποιος βγήκε ρηγμένος από αυτή τη μοιρασιά. Ναι, αυτό είναι, και προσπαθεί να ανατρέψει τους όρους. Ποιος όμως? Άρα θα πρέπει να διερευνήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι πιθανοί όροι της διαθήκης. Να το διερευνήσουμε, αλλά αυτό θα το διερευνήσουμε αύριο, γιατί απόψε έχω να διερευνήσω κάτι άλλο. Κάτι κάνω. Το πόσο σου έλειψα. Θέλω επιβεβαιώσεις. Λουκά. Απόψε θέλω αποδείξεις και όνομα. Τι μου το κάνεις τώρα αυτό? Για το κορμάκι σου. Κάψα από πόνο. Λουκά. Σ' αγαπώ. Μ' ακούς, Δημήτρη μου. Σου έχω πει εγώ ποτέ ανακρίβειες. Είναι δυνατόν να πιστεύεις αυτούς που θέλουν να σου φάνε την ΕΔΕΜ? Μα δεν στέκει, Ντέζη μου, δεν στέκει αυτό το πράγμα. Απορώ και πώς το σκέφτηκαν. Αδύνατον. Τι να σου κάνω που είσαι κι αφελής? Αλλά εδώ έχεις μπλέξει με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και ο μόνος τρόπος για να πιστείς είναι να δεις με τα μάτια σου. Ωραία, και τι προτείνεις δηλαδή? Να πηγαίνουμε στα ξένα σπίτια μέσα τη νύχτα να χτυπάμε τα κουδούνια? Για σπίτια, μωρέ, Δημήτρη, σπίτι είναι αυτό. Εκεί είναι εμπάτη σκύλη. Μόνο νούμερα που δεν έχουν βάλει έξω από την πόρτα για την προτεραιότητα. Κι αν είναι όλα εντάξει, με τι μούτρα εγώ θα τους ξαναδώ αυτούς τους ανθρώπους? Μη σε νοιάζει. Θα σε καλύψω εγώ. Θα πούμε ότι πήγα γιατί ήθελα κάτι για το παιδί και εσύ απλά με συνόδευες. Δεν ξέρω, άσε μέσα, παιδί. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Τώρα μη με μπερδεύεις. Εντάξει, ρε Δημήτρη. Άσε με μόνη μου. Τι να σου πω. Εγώ έτσι κι αλλιώς πρέπει να μιλήσω με αυτόν τον ακατανόμαστο, τον πατέρα του παιδιού μου. Και ποιος ξέρει πόσους θα αντικρίσω εκεί μέσα. Να μην έχω κι εγώ ένα στήριγμα. Να λέει ότι είμαι μόνη μου, δηλαδή. Ρε κορίτσι μου, κι αν σου κάνουνε πλάκα. Και πλάκα να μου κάνουνε δεν είναι καθαρή. Και θα σου το αποδείξω.
αρκεί να έρθεις μαζί μου. Εγώ πάντως μίλησα με τον Μάνο. Μου είπε ότι δεν τρέχει τίποτα, με διαβεβαίωση γι' αυτό. Μίλησες με τον Μάνο, τι να σου πει ο Μάνος, αφού αυτό στον ίδιο χώρο σέρνει. Καλά, άμα λέω εγώ ότι είσαι αφελής. Δεν είμαι αφελής. Καλοπροαίρετος είμαι. Ναι, γι' αυτό σε έχει βάλει κάτω και σε πατάει η ώρα. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα μαζί σου. Αυτή θα στηφάει την ΕΔΕΜ, να μου το θυμηθείς. Γιατί και οι άλλοι ξέρουν ότι εσύ είσαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της και θα το εκμεταλλευτούν αυτό. Έλα, ρε Ντέζη, το πας πολύ μακριά το σενάριο. Έλα. Καλά. Κάτσε και περίμενε εσύ. Θα έρθει μια μέρα που θα κλαις με μαύρο δάκρυ, Δημήτρη μου, και θα μου λες ότι έχω δίκιο. Αλλά εγώ δεν θα κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πάω να τους βρω. Και εσύ, αν θες, έλα μαζί μου. Αλλιώς, κάτσε και βράσει το ζουμί σου. Νομίζω ότι το διερευνήσαμε διεξοδικότατα. Το μεταξύ μας ή το κορυφό. Μωρέ, και τα δύο μου σου πω. Λουκά, νιώθω πολύ τυχερή που μαζί σου. Μπορούμε να μιλάμε. Επικοινωνούμε. Σωματικά και... σωματικά. Όχι πνευματικά, εννοώ. Όλα αυτά που συμβαίνουν... Αυτά νιώθω πολύ ασφαλής μαζί σου. Τα ξέρω όλα, Λουκά μου. Μες στην αγκαλιά σου, τα ξέρω. Δεν το πιστεύω. Ξέχνα το γι' αυτό, αν μπορείς. Δεν γίνεται, Λουκά. Ποιος να είναι τώρα τέτοια ώρα. Δεν θα το μάθουμε, γιατί θα κοιμηθούμε. Μπορεί κάτι να συμβαίνει, Λουκά, τέτοια ώρα. Λουκά μου, πήγαινε. Εγώ θα πάω. Εσύ είσαι ο άντρας σπιτιού. Ναι, οπότε μας βολεύει, έτσι. Τις άλλες φορές μου φοράς την ποδιά. Έλα, αγάπη μου, έλα. Έλα. Λάμα είναι ο Ταρυφάς. Θα πιαστούμε μαλλί με μαλλί όμως, θα πιαστούμε. Ποιος είναι? Έλα, Λουκά, ποιος είναι? Δεν ανοίγω. Άνοιξε, Λουκά. Δεν το πιστεύω. Δεν αρχίσαμε καλά, Δημήτρη μου. Μας υποδέχτηκε το υπηρετικό προσωπικό. Και με ελαφρά αμφίεση βλέπω. Έχει εμφανιστεί και με λιγότερα στην πόρτα. Μην τρελαίνεσαι, δεν είναι. Τι θέλετε εδώ, δεν καταλαβαίνω. Και καλά, η Ντέζη έχει το καταλόγιστο. Εσύ, ρε Δημήτρη. Ο Δημήτρης συνοδεύει εμένα γιατί δεν θέλω να κυκλοφορώ μόνη μου τη νύχτα. Τι θέλεις? Με ποιον κοιμάσαι σήμερα? Δεν κατάλαβα, λογαριασμό θα σου δώσω. Το βλέπεις, δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάς, Λουκά? Ντρέπεσαι για κάτι? Αυτή τη στιγμή διαπράτεται έγκλημα, το καταλαβαίνετε, ή θέλετε να σας το αναλύσω? Όχι, αγόρι μου, έγκλημα διέπραξες εσύ, που μας ταΐζεις το ψέμα με το κουτάλι. Ότι και καλά έστειλες λεφτά στον Οδυσσέα για το παιδί. Άμα μάθαινες ότι τα έστειλε, θα τα μάσαγες και αυτά. Ένα δώρο για τη γιορτή του, είπαμε, Λουκά. Τι γίνεται, Δημήτρη? Γεια σου, Νόρα. Και εσύ εδώ? Να και η πρώτη συνοδός. Για να δούμε ποιος άλλος θα βγει από εκεί μέσα απόψε. Καλά, η Ντέζη είναι η Ντέζη. Αλλά εσύ, Δημήτρη, πώς το ανέχεσαι τέτοιο ξεκατίνιασμα? Όχι, που θα καθόταν να τον παντρευτείς και να του φας την ΕΔΕΜ. Πολύ έξυπνο. Αυτό είναι το καινούριο σενάριο, Μάλιστα, πολύ ωραίο. Γράφεις και κωμωδία τώρα, δεν το ήξερα. Τα σενάρια τα γράφεις εσύ, Λουκά μου, και κρατάς και τον πρωταγωνιστικό για πάρτι σου. Τόσο καιρό μας έκανες τον αμνήμονα και το θύμα. Ωραία, πολύ ωραία έκανες τη σκηνούλα σου. Μήπως να ξεκουβάλαγες τώρα? Έλα. Αρκετά τον ρεζίλεψες τον άνθρωπο. Εσύ με ρεζίλεψες, Νόρα. Εσύ. Εγώ σ' αγάπησα και εσύ με κορόιδευες μπροστά στα μάτια μου. Συζούσατε και εγώ έψαχνα τις Βέρες. Καλά, μην τρελαίνεσαι κι εσύ. Αυτή η συζή μου ποιον να είναι, δε. Μαργαρίτα, βούλωστο, εντάξει. Λοιπόν, σήκω και φύγε και μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα. Δεν έχει τίποτα άλλο να φας, το καταλαβαίνεις. Το σπίτι μου το φάγες, τέλειος, δεν έμεινε τίποτα άλλο. Άσε. Τώρα έχει βρει άλλο θύμα. Τον καημένο τον Δημήτρη. Όχι και καημένος ο Μπέλος. Ηρέμησε λίγο. Όταν θα τελειώσει μαζί σου, θα με θυμηθείς, Δημήτρη. Δίκιο έχει, Δημήτρη. Αξίζεις καλύτερα. Ελπίζω να το καταλάβεις όσο είναι καιρός. Και ποια είναι τα καλύτερα αυτή? Που σε διπλάρωσε ενώ ήμασταν μαζί. Λοιπόν, έλα. Σήκω και φύγε από το σπίτι μου τώρα! Θα καλέσω την αστυνομία και το εννοώ. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα πια. Έλα! Τα πήρες όλα. Τι άλλο θες, να μας πιείς το αίμα? Ακόμα δεν έχεις δει τίποτα, γλυκιά μου. Τίποτα. Έξω τώρα! Μην με αναγκάσεις να πάρω άλλα μέτρα. Έξω! Έλα, πάμε, Ντέζη. Πάμε καλύτερα. Ή ένα. Ορίστε. Τα είδες? Έλα, πάμε να φύγουμε αμέσως. Αρκετά ρεζιλευτήκαμε.